Με την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, την κυρία Κωνσταντινίδου. Κυρία Κωνσταντινίδου, χαίρετε. Πώς κινήθηκε σήμερα η αγορά, ποια είναι τα πρώτα μηνύματα που λαμβάνετε? Ένα τη λευκή νύχτα Κομωτινής, ένα τη μεγάλη εμπορική γιορτή στην πόλη μας. Τα μηνύματα τα οποία έχουμε πάρει μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ θετικά και ενθαρρυντικά, για να μας δώσουν κουράγιο να συνεχίσουμε, να εργαζόμαστε και να δουλεύουμε για την αγορά της πόλης μας. Είναι επαιτειακή αυτή η λευκή νύχτα, οπότε η προσοχή μας και ο στόχος μας ήταν να δώσουμε ακόμη πιο μεγάλη έμφαση τόσο στις εκδηλώσεις, όσο και, και στα καταστήματα, στα οποία να μπορέσουν να κάνουν αρκετά καλές εκτόσεις για να μπορέσει να καταναλώσει ο κόσμος. Ευχαριστώ όλα τα καταστήματα τα οποία συμμετέχουν και όλο τον κόσμο τον οποίο σήμερα είναι εδώ μαζί μας και γιορτάζει, και πραγματικά είναι πέρα από κάθε προσδοκία την οποία είχαμε. Οι καταστηματάρχες, οι επιχειρηματίες κάνανε εκτόσεις? Έχουν γίνει εκτόσεις από το σύνολο της αγοράς, οι οποίες αγγίζουν και το 30%, γι' αυτό και βλέπουμε ότι τα καταστήματα μέσα έχουν κόσμο, υπάρχει ενδιαφέρον, και φυσικά το πιο μεγάλο ενδιαφέρον ξεκίνησε από την προηγούμενη εβδομάδα, που είχαμε το διαδικτυακό μας διαγωνισμό, γιατί φέτος επενδύσαμε στην ψηφιακή οικονομία και εκεί είδαμε ότι πάνω από 30 καταστήματα της πόλης μοίρασαν γύρω στις 4.000 ευρώ σε δώρα. Οπότε από εκεί ξεκίνησε η όλη έτσι ζεστή ατμόσφαιρα για την πραγματοποίηση της λευκής νύχτας της πόλης μας. Ωραία.